Η σημερινή μας κινητοποίηση είναι συνέχεια των προηγούμενων μαζικών κινητοποιήσεων που κάναμε και εδώ στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο παλιό νεκροταφείο, αλλά και στο χώρο του ΣΜΑ στο Σχιστό, όπου εκεί εξυφαίνονται σχέδια για τη δημιουργία μονάδα επεξεργασίας σύμμικτων αποβλήτων και με πολύ μεγάλη πιθανότητα και τη δημιουργία εργοστασίου καύσης, με την παράνομη λειτουργία του ΣΜΑ που λειτουργεί και στο Σχιστό, του Πειραιά, που εδώ και 11 χρόνια όλες οι δημοτικές αρχές είχαν αποκρύψει. Επομένως, μιλάμε για ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, όπου κυριολεκτικά βάζουν το λαό του Περάματος, του Κερατσινίου, της Ραπετσόνας και του ευρύτερου του Πειραιά σε μεγάλους κινδύνους. Διότι μιλάμε για μια περιοχή που είναι συνολικά υποβαθμισμένη. Έχουμε τα καζάνια του θανάτου από τις πετρελαϊκές εταιρείες και το ενδεχόμενο μεγάλης έκτασης βιομηχανικού ατυχήματος χωρίς τη διαφυγή από δεύτερο δρόμο, με όλα αυτά τα καρκινογόνα αέρια που παράγονται. Έχουμε την εταιρεία του Μελισανίδη, τα λιπάσματα, και αυτή τη στιγμή έχουμε και όλα αυτά τα σχέδια για τη συνολικότερη διαχείριση των απορριμμάτων και στο βάθος ιδιωτικοποίηση. Για κάποιους τα σκουπίδια είναι χρυσός και για κάποιους άλλους είναι ο θάνατος. Είμαστε οι πολλοί όμως και μπορούμε να ανατρέψουμε τα σχέδιά τους. Δεν θα τους περάσει. Να πούμε ότι όσο αφορά το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Πέραμα, η τελευταία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι αποκαλυπτική. Είναι αναρτημένη στη διάβγεια και δεν αφήνει καμία αμφιβολία παρερμηνιών. Να πούμε για τον πολύ τον κόσμο που δεν γνωρίζει ότι έχει υπογραφεί σύμβαση με τον ΕΣΝΑ επικαιροποίησης της περισσυνής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Μαΐου, που ορίζει ξεκάθαρα ότι θα μεταφορτώνονται 230 τόνοι οικιακών απορριμμάτων το μήνα, θα συλλέγονται αποκλειστά τύπου αυτοκίνητα του Δήμου, θα έρχονται εδώ και με τη μέθοδο της απευθείας εκφόρτωσης σε ανοιχτά κοντέινερ επί των οχημάτων θα γίνεται η μεταφόρτωση. Μιλάμε για ένα χώρο 10 στρεμάτων που θα μπορούσε να δοθεί στο λαό, καθώς η λειτουργία του νεκροταφείου ως νεκροταφείο έχει πάψει από το 1998. Έχουμε την περίπτωση στο Δήμο Νίκαιας, όπου αντίστοιχος χώρος έχει αναπλαστεί και έχει δοθεί στο λαό. Είναι εγκληματική η πολιτική επιλογή της Δημοτικής Αρχής ΣΥΡΙΖΑ στο Πέραμα, όπου αντί να προχωρήσει σε διαδικασίες ανάπλαση του χώρου, με δική της εισήγηση στην κυβέρνηση προτάθηκε ο χώρος να γίνει σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Δεν θα το επιτρέψουμε, είμαστε εδώ, θα συνεχίσουμε να είμαστε, να ξέρουν ότι δεν θα καθαρίσουν εύκολα με τους φορείς του Περάματος, του Κερατσινίου και με το λαό. Συνεχίζουμε πιο δυναμικά και κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας.